Σε άλλες διαστάσεις κινούνται πλέον οι Τούρκοι μαφιόζοι, οι ετούντες ασύλου, οι τουρίστες κατά την ελληνική κυβέρνηση, καθώς μετά την χαλάρωση στα σύνορα σχεδόν ελεύθερα κινούνται μέσω του Εύρου για να κανονίσουν τις δουλειές τους στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι η τουρκική μαφία και ΜΙΤ συνεργάζονται στενά καθώς αποτελούν την προπορευόμενη δύναμη της Τουρκίας όταν θέλει να πετύχει κάτι όπως χρησιμοποιούν τις μαφίες πάντα οι μυστικές υπηρεσίες κρατών. Τουρκία σήμερα μαφιώζει εκμεταλλευόμενοι παράνομου μετανάστε, μουσουλμάνου τη Θράκη αλλά και τουρκική βουλγαρική μαφία από το σχεδόν 1 εκατομμύριο Τούρκων τη Βουλγαρία που είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πλέον περνούν άνετα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και καθορίζουν πολλά. Αγορέ ακινήτων διακίνησης παράνομων μεταναστών και κάθε είδους λαθρέο υλικό έχουν από πίσω τους την τουρκική μαφία, η οποία βρίσκει βοήθεια και σε Έλληνες που μετά την οικονομική κρίση είναι ευκολότερα δεκτικοί να πουλήσουν κάτι ή να δεχθούν να δουλέψουν για αυτούς. Πλέον βλέπουμε Τούρκου μαφιόζου που έρχονται στην Ελλάδα παράνομα μέσω του ποταμού Εύρου, ετούνται άσυλο μέσω του κήτ φυλακίου και μένουν ελεύθεροι και στη συνέχεια έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ του, όπω μεταδίδει το ευρωsnews.gr. Αυτό είναι δεδομένο για τον Τούρκο Κούρδικη καταγωγή που δολοφόνησε μέσα σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά πριν από 10 περίπου ημέρε έναν ομοεθνή του. Αυτό συνέβη και με δύο συλληφθέντες τον περασμένο Φεβρουάριο στα Χανιά, οι οποίοι υπέβαλαν έτοιμα ασύλου ότι κινδυνεύουν από το καθεστώς στην Τουρκία. Αργότερα συνελήφθησαν και αποκαλύφθηκε πως ο ένας εκ των δύο ήταν μέλος του κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος Μπαϊγκαράς που δρούσε στα άδανα της Τουρκίας και της οποίας αρχηγός είναι ο καταζητούμενος Ραμαζάν Μπαϊγκαρά.